Στο γαλευράκι, να ρίξουμε όλη τη ζύμη εδώ πέρα. Να βάλω γαδιά. Βάλε και εσύ γαδιά, γιατί θα ανοίξεις, θα κάνεις κουρδάκια. Τι θα κάνω? Κουρδάκια. Κουρδάκια. Αγία μου. Κουρδάκια, κουρδάκια. Κουρού είπαμε, όχι... Τη γέμιση την έχω βγάλει εδώ και πολύ ώρα έξω από τη φωτιά. Το ξέρετε, δηλαδή με το που εξατμιστεί τελείως όλη η υγρασία, δέστε εδώ πέρα και το φτύνει βγάζουμε έξω, δεν χρειάζεται. Βάλα από τα δικά. Η ζύμη μας βγαίνει μαλακή αυτή τη στιγμή, θα βγει πιο σκληρή σε εσάς άμα το βούτυρο είναι παγωμένο. Δηλαδή το λάθος είναι δικό μου εδώ πέρα. Πέταξε το πάνω. Το χωρίζουμε στα δύο. Βάλε εδώ πέρα το άλλο μισό. Λίγο αλευράκι από τη μία, λίγο αλευράκι από την άλλη. Και μην ανησυχείτε, ακόμα και μαλακό να είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πάρω μία μεμβράνη, το βάλω και αυτό. Κάτσε να βάλω και αυτό. Και θα μου φέρεις τη μεμβράνη που. Έχω μία μεμβράνη. Έχω. Έχω ή όχι. Όχι. Όχι, ωραία. Δεν μας πειράζει. Θα τη χωρίσετε στα δύο, γιατί θα είναι πιο εύκολο να την ανοίξουμε μετά τη ζύμη, αν τη χωρίσουμε στα δύο. Και στα τρία, αν τη χωρίσετε, πάλι πιο εύκολο θα είναι. Και έτσι όπως είναι, τη βάζουμε σε δύο, ή τη διλέγουμε καλά με βράνη, ή σε δύο σακουλάκια. Την κλείνουμε καλά. Βάλτε και αυτό μέσα. Δεν χρειάζεται να το ζυμώσει κάτι, τίποτα. Τίποτα, τίποτα, είναι έτοιμο. Τελείωσε. Μόνο το χρήμα. Εκτός άμα δείτε ότι δεν είναι έτοιμο τα λεύρη, που θα ζυμώσετε άλλο ένα λεπτάκι εδώ πάνω. Και τη βάζει στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Τουλάχιστον μία ώρα. Μία ώρα με δύο μέρες στο ψυγείο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μία ώρα με δύο μέρες. Μπορείτε να ετοιμάσετε από το προηγούμενο το βράδυ και θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε τα κούρου μας. Ρίξε μπόλικο αλεύρι πάνω στον πάγκο. Να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Πόσα βγάζουμε, είπαμε? Βγάζουμε 12 τέτοια μεγάλα πιτάκια. Και από τα δύο. Και από τα δύο. Ορίστε. Τα άλλα τέσσερα είναι στα στομάχια. Στα στομάχια είναι τα άλλα τέσσερα. 12 πιτάκια και 8 ευρώ με μια γέμιση σούπερ με κρέας με και έχει δύο πράγματα μέσα. Δεν είναι. Λοιπόν, Φέη, κοίταξε να δεις, να πιάσεις λίγο τη ζύμη να δεις πόσο ωραία ζύμη που είναι. Είναι ένα ωραίο ζυμάρι που ανοίγει πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να το βγάλετε από το ψυγείο πολύ ώρα πριν. Γιατί έχει αρκετή... Αυτό. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε το ζυμάρι να δείξουμε πώς γίνεται. Εσύ άμα θες πάρε το έτοιμο το κουρού από δίπλα να δείξουμε πώς θα γίνει με το έτοιμο. Θες να πάρεις το έτοιμο? Ναι. Λοιπόν, μην λυπηθεί τα αλεύρι πάνω στον πάγκο, θα βάλετε αρκετό γιατί θα αρχίσει να κολλάει σε λίγο με το που τα ανοίγετε. Βλέπετε, ήδη άρχισε να κολλάει. Οπότε τι κάνω, παίρνω λίγο αλευράκι για να μπορέσω να με ευκολύνει να μην κολλάει τελείως το ζυμάρι. Λοιπόν. Αυτό εδώ. Βάλτε εδώ. Λοιπόν, την ίδια διαδικασία ακόμα και με το έτοιμο το φύλλο πρέπει να την κάνουμε και εδώ πέρα. Άρα. Γιατί το φύλλο, και αυτό είναι πάρα πολύ μαλακό σαν φύλλο, δεν έχει καμία σχέση με τη σφολιάτα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, βάζουμε αλευράκι από πάνω, το γυρνάμε, βάζουμε και λίγο αλευράκι από κάτω και ίσα ίσα λίγο να το ισιώσουμε. Το ανοίγουμε πολύ λίγο για να το ισιώσουμε. Εντάξει, κάτω λίγο. Τέλεια. Κάτσε να φέρω και αυτό και εγώ στο ίδιο σημείο, γιατί είμαστε ακριβώς τα ίδια. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι δύσκολο. Πολύ εύκολο. Και να κάνεις κουρού είναι πολύ εύκολο σπίτι. Το σχήμα να δούμε πώς θα δει. Το σχήμα θα σου δείξω. Λοιπόν, στο σχήμα θα σκεφτείτε λίγο σπίτι σας τι μπορείτε να βρείτε για να κόψουμε με στρόγγυλο σχήμα. Δεν είναι στρόγγυλο, είναι φεγγαράκι. Θα γίνουν φεγγαράκια, περίμενε να σου δείξω τώρα. Με ένα κουπάκι. Λοιπόν. Έχεις ένα τσιπιδάκι. Εγώ θα βρω πάρα πολλά τώρα. Θα ψάξω λίγο μέσα στα ράφια να βρω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Και από αυτά μπορούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν ένα τέτοιο για να κόψουμε. Ένα. Δύο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα καπάκι από ένα βάζο. Εγώ. Έτσι. Τρία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουπάτ από μια ταρτιέρα μικρή που μπορεί να έχετε. Και τέσσερα, άμα δεν έχετε οπωσδήποτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να πάρετε ένα μικρό πιατάκι και να το κόψετε με το μαχαίρι. Εντάξει. Μάλιστα. Έχετε εναλλακτικές πάρα πολλές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε από εδώ. Εντάξει. Εγώ αυτά βέβαια που έχω κάνει τα έχω κάνει με αυτό το κουπάτ. Έτσι. Και τα έχω κόψει εδώ πέρα. Εγώ θα κάνω. Α, κάνω και εγώ το κουπάτ. Γιατί γίνονται πιο μεγάλα. Δηλαδή θέλει να είναι μεγάλο. Και βγαίνει ακριβώς το ίδιο σχήμα με τον μπολάκι. Κόψε καλά.
φέρει να κόψω κι εγώ τα υπόλοιπα εδώ πέρα. Να αρχίζω να κάνω εγώ ένα-δύο. Σωστό, άρα σου βγαίνει 4. Μα θα ξαναζυμώσω τη ζύμη μετά. Τη ζυμή δεν την πετάτε. Ναι, άρα πιο πολλά πρέπει να βγαίνουν. Εγώ έβγαλα 12 με το ζυμάρι αυτό, έβγαλα 12. Δηλαδή αυτό που. Ωραία. Αυτά ακριβώς είναι τα 12. Λοιπόν. Τέλεια. 3, 4, 5, 6. Βέβαια τη ζύμη την κρατάτε και ξαναζυμώνετε μετά για να ανοίξετε καινούργια πόρτα. Ωραία. Ναι. Κόψε και εσύ τα δικά σου. Εντάξει, είναι ακριβώς η ίδια ζύμη. Φαίνεται κιόλας ότι είναι η ίδια ζύμη. Είναι πολύ εύκολο να κάνετε ζύμη κουρού, να τη δοκιμάσετε σπίτι. Βάλτε και αυτό εδώ. Βάλτε και αυτό εδώ. Άρα έχουμε τα ζυμαράκια μας και πάμε να τα γεμίσουμε. Λοιπόν, τη γέμισή μας τώρα να τελειώσουμε. Γιατί δεν την έχουμε τελειώσει. Να δείξουμε εδώ πέρα τι έχουμε κάνει. Την έχω βάλει τη φωτιά εδώ και πολλή ώρα, μόλις εξατμίστηκε τελείως το ζουμί που είχε από την ντομάτα. Και θα πάρετε δύο αυγουλάκια, παραδοσιακά αυτή είναι η γέμιση. Ξέρω ότι σας ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά βάζουν μέσα και αυγό. Ωραίο είναι με το αυγό. Ναι. Λοιπόν, θα πάρετε. Γιατί πρέπει να βάζεις κρέπα χωρίς να βάλεις αυγό, όχι. Ναι. Παιδιά, εγώ κρέπα και τόσο χωρίς αυγό δεν μπορώ να φάω. Αλήθεια. Και μπόλικη... Μα είναι δυνατό τούτη γιατί να φάω. Και μπόλικη μαγιονέζα ή ουγγαρέζα. Ουγγαρέζα. Ναι. Λοιπόν, θα δείξω ένα εύκολο τρόπο που μπορείτε να κάνετε κομματάκια τα αυγά για να το ψιλοκόβετε με το μαχαίρι. Λοιπόν, παίρνετε αυτό το μηχανάκι που κάνει φέτες το αυγό. Κάνετε κανονικά από τη μία μεριά φέτες. Το βγάζετε. Ξαναβάζετε τώρα αντίθετα, ουσιαστικά για να κάνει σταυρό. Και το κόβω ψιλοκομμένο το αυγό κατευθείαν, εντάξει. Ξαναβάζω και το άλλο. Ένα. Όπα. Παιδιά, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Θα το φτιάξω γιατί... Τι? Δεν είχα στο χωριό μου τέτοιο, αλλά τώρα σίγουρα τα έχουν όλοι. Παιδιά, αυτό το κοστίζει ούτε 50 λεπτά. Το έφτιαξα, περίμενε. Να, το έτοιμο. Και λίγο αλατάκι, λίγο περάκι, εγώ λέω να το φάμε σκέτο. Περιμένετε γιατί έχω κάνει ένα λάθος. Να το γυρίσω. Να το. Ένα. Δύο. Α, τόσο μικρά. Ναι, θα το ψιλοκόψουμε αλλιώς με το μαχαίρι, εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, ανακατεύουμε και θα ρίξουμε μέσα και το τυρί που έριξε, που ήθελε ο Γιώργος να ρίξουμε. Και σε αυτό το σημείο, επειδή θα έχετε ετοιμάσει τη γέμιση, θα περιμένετε, αφού είπαμε μία ώρα χρειάζεται το ζυμάρι, θα περιμένετε η γέμιση μας να κρυώσει. Γιατί άμα βάλω ότι έχει, άμα σκεφτείς η σφολιάτα μας εδώ πέρα, η κουρού, έχει πολύ βούτυρο μέσα, που είναι παγωμένο το βούτυρο. Αν βάλουμε καυτή τη γέμιση μέσα, τι θα γίνει, θα αρχίσει να λιώνει το βούτυρο. Οπότε θα αρχίσει να χαλάει η γέμιση μας, καταλαβες. Άρα περιμένουμε να κρυώσει. Μα θα περιμένουμε ούτως ή άλλως, γιατί περιμένουμε το ζυμάρι που γίνεται μέσα στο ψυγείο, οπότε δεν υπάρχει. Εγώ έχω πίσω ένα κρύο μείγμα για να δείξω. Είναι έτοιμο, θα δοκιμάσετε λίγο, αλλά το πίπερο μου χρειάζεται. Κάτσε να δω και εγώ εδώ πέρα τι γίνεται. Έτσι τώρα μου ήρθε να ξαναφάω κι άλλο. Ναι, φαίνεται βάλαμε κατσαρόλα το πίπερο μέσα. Επειδή κατάλαβα πώς γίνεται γι' αυτό. Θα το φάω πιο συνειδητά. Εγώ αυτά θα τα κάνω μετά, γι' αυτό το λόγο θα τελειώσω τώρα. Βάλω λίγο άλλο το πίπερο γιατί δεν βάλαμε καθόλου. Αυτό. Και πάμε να ετοιμάσουμε ένα. Αυτό βέβαια το βάλα εγώ στο ψυγείο και πάγωσε. Έτσι. Θέλουμε. Να βάλουμε γέμιση εδώ πέρα, περίπου 2 κουταλίτσες ή όσο πάρει. Εάν ήθελα να κάνουμε τυρί και αυγό. Κανονικά. Το αυγό θα ήταν ομό. Αυγό ομό, αλλά δεν θέλουμε η γέμιση μας να είναι πάρα πολύ ζουμερή. Πώς το κάνουν τότε στις κουρούτσες κανονικές. Μα δεν βάζεις πολύ. Βάζεις ένα αυγό, ας πούμε, για 300-400 γραμμάρια τυρί. Ίσα-ίσα για να σφίξει. Όχι για γιαούρτια και πράγματα που θα βγάλουν νερά. Ή μπορείτε να πάρετε 2-3. Να πάρετε φέτα. 3-4 διαφορετικά τυριά που η φέτα θα μείνει στο τέλος ούτως ή άλλως, απλά το άλλο θα δώσει τη μορφή αυτή που θέλουμε τελικά μέσα. Και ένα αυγό, μόνο ένα αυγό. Αλλά το άρα πίπερο. Δηλαδή σε όλη τη ζύμη μας 300 γραμμάρια τυρί και ένα αυγό, άμα θέλαμε να κάνουμε την άλλη. Και ένα αυγό είναι και πολύ. Ένα αυγό είναι και πολύ. Και να ξέρεις ότι όταν κάνετε γεμίσεις για πίτες φέτας ή σπανάκι, πάντα να βάζετε μία μικρή κουταλίτσα baking powder μέσα γιατί φουσκώνει και γίνεται πιο αφράτη για η γέμιση. Ναι. Με τι? Μία κουταλίτσα baking powder μέσα στη γέμιση. Με φέτα, σπανάκι, οτιδήποτε πίτες και αν κάνετε, τις παραδοσιακές που κάνουμε τις ελληνικές, πάντα θα βάζουμε μέσα μία κουταλίτσα baking powder. Ερχόμαστε. Τη λίγουμε, έχω πάρει λίγο νεράκι και έβαλα λίγο στο χείλο σα για να κολλήσει η ζύμη μεταξύ. Τέλειο. Εντάξει. Και. Ναι. Μενί. Μενί το έχουν γράψει. Λοιπόν. Ένα πυρουνάκι. Πατάμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει αυτή τη γέμιση. Δηλαδή αν είναι δυνατόν, είναι αστείο. Είναι αστείο. Κι εγώ μπορώ να την κάνω. Μέσα το ένα. Πάμε για το επόμενο. Σας είπα, η γέμιση είναι αυτή.
Αυτή είναι η παραδοσιακή συνταγή, έπρεπε να τη δείξω. Εσείς, άμα θέλετε, βάζετε άλλη γέμιση. Τέλεια. Αλλά το ξαναλέω, είναι πολύ ωραίο να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Μην κάνουμε. Αυτό ξέρουν το κουρού. Η ζημιά κουρού είναι δικιά μου. Εγώ την έκανα κουρού. Αυτή έχουν διαφορετική ζύμη. Λοιπόν. Κάνουμε κι άλλο. Ναι. Άρα μην τηλεπιθείτε τη γέμιση. Δύο τα ψιά, ε. Τι, δύο τα ψιά σίγουρα. Σταμάτα, βρε. Και κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορείτε να τα κάνετε. Πόσο εύκολα. Ωραίο, ε. Γι' δεν τρως. Πάρε ένα, ρε. Είσαι ο καλύτερος δοκιμαστής μου εδώ μέσα. The official, the official. The official. Thank you very much. You're welcome, you're welcome. Φιλάμε... Μπιτς. Λοιπόν, τυλίγουμε άλλο ένα. Έλα, Φέη. Εσύ τι γέμιστα έβαζες μέσα. Εγώ. Ναι. Σίγουρα θες να ακούσεις. Εμένα, εγώ τρελαίνομαι για μαλακή φέτα. Δηλαδή, μόνο μαλακή φέτα βάζω, τα βάζω τυροπιτάκια κτλ. Μην το πατάς πάρα πολύ, ίσα να κολλήσετε. Λέει και για το σχήμα. Εγώ θα έβαζα. Ναι. Φέτα. Ναι. Μοτσαρέλα. Ναι. Λίγη ντομάτα. Ναι. Και ένα αυγό. Ντομάτα δεν θα έβαζες όμως. Γιατί? Θα έβαζες γιαστή, γιατί δεν θέλουμε γρασία μέσα. Καταλαβαίνω, όχι... να το κάνω σαν καλτσόνε. Ναι, όχι φρέσκα. Θα βάλεις κέτσαπ. Κέτσαπ. Εντάξει, δεν θα βάλεις ντομάτα φρέσκα, γιατί θα βγάλει όλα τα νερά και θα χαλάσει το... Φαντασιώθηκα. Κι άλλο ένα τελευταίο και τελειώσαμε. Στέλιο, συγγνώμη. Είναι τέλεια τα... τα... τα εμπανάδας μας. Έλα, Φέη, ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο, στέλιο, το έχουμε τελειώσει. Απλά λίγο να τα κάνουμε όλα, είναι αμαρτία. Να τα βάλουμε στο φούρνο να τα φάμε. Εμπανάδας. Τι σημαίνει, δεν μου είπατε. Τι? Κάτι με πανά... με πανάδα. Έλα, Φέη. Δημήτρη. Ρε, Φέη, βάλε λίγο παραπάνω γέμιση. Τα κάνεις πολύ τσιγκούνικα. Βάλε, τι θα τρώμε, σκέτο ζουμάρι, βάλε λίγο ακόμα. Τι σημαίνει εμπανάδας. Εμπανάδας. Τόσο πολύ, ρεάκι. Εσύ βάζεις δύο κουταλιές σούπας. Αυτό θέλει γέμιση, να βάλουμε πράγμα μέσα. Θέλουμε να φάμε. Και πού θα κλείσει, ρε. Θα κλείσει, άμα το κάνεις σωστά, θα κλείσει. Μα... είσαι τέτοια, ε. Καλημέρα σας, κυρία Βίκη μας. Λοιπόν, 200 βαθμούς προθερμασμένος ο φούρνος, 202 κατοστάρικα. Το βάζουμε μέσα. 200. Μέχρι να πάρουν χρώμα περίπου 25 με 30 λεπτά. Μπορείτε να... 25-30 λεπτά. Μπορείτε να λείψετε με λίγο κρόκο, αν θέλετε, από πάνω ή με λίγο νερό, αλλά και να μην αλείψετε πάλι θα